πολύ ωραία. Ναι, αλλά λέω θα τα κρατήσει λίγο ακόμα. Όχι, δεν, νομίζω ότι ούτε εσύ το έχεις ακόμα χαρεί καλά, ούτε και οι υπόλοιποι που σε βλέπουμε. Και επειδή έχει συνδυαστεί και με την αλλαγή που κάνεις επαγγελματικά, και δεν μιλάω αλλαγή στέγης, αλλαγή τηλεοπτικής εικόνας, παύλα κόνσεπτ. Νομίζω κράτα το λίγο. Βέβαια, θέλω να σου πω ότι αυτό είναι τελείως τυχαίο. Συμπτωματικό, ο λόγος που τα μάκρυνε είναι άλλος. Τελείως. Ποιος είναι ο λόγος? Ο λόγος που τα μάκρυνε είναι το γεγονός ότι. Έχεις δει, ασχολούμαι με τα σπορ πολύ. Βέβαια, τα extreme σπορ. Στην παραλία, πολύ. Λοιπόν, οι φίλοι με φωνάζουν ντούκι. Και όταν είχα το κοντό μαλλί, λίγο με τις ψευδοφυκοστολές, λίγο με τα σερφ, ήμουν ντούκι. Μια μέρα λοιπόν, έχω κλείσει το διάδρομο που μπαινοβγαίνουν οι σερφες με τα σερφ και προσπαθώ να μπω, ακούγεται ένας τύπος από πίσω μου, λέει «Φίλε, φίλε, κάνεις λίγο στην άκρη το σερφ». Κάνω δεξιά, κάνω αριστερά, δεν βλέπω κάποιο φίλο, δεν βλέπω κάποιον άλλον. Λέω, δεν θα λέει σε μένα σίγουρα. Ξαναλέει αυτός, φίλε, φίλε, γυρίζω, λοιπόν, λέω, σε μένα μιλάτε. Λέει, λέω, ρε, εσύ μου, κάνε λίγο άκρη μου, λέει. Και συνειδητοποίησα. Και είπες, τελείωσε. Ναι. Θα μακραίνουμε πάλι. Πρέπει να μακραίνει λίγο το μαλλί.